Λοιπόν, για πάμε στο Μάριο. Πάμε στο Μάριο να δούμε. Χειμώνα έρχεται, βρέχει έξω. Για λέγε ρε Μάριο, πού είσαι? Βρέχει έξω και σιγά σιγά μπαίνει ο χειμώνας. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε στο εκθεσιακό κέντρο Χελέξπο, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα ανοίξει τις πύλες του για όλο τον κόσμο και το κοινό, για να μάθει τα πάντα γύρω από τη θερμότητα, την ψύξη, τον εξαερισμό. Εμείς τώρα έχουμε έρθει στο ενεργειακό τζάκι, το λεγόμενο έξυπνο τζάκι. Ήδη ζεσταθήκαμε, κύριε Φράγκο, στο χώρο το δικό σας. Τι είναι το έξυπνο τζάκι, δεν θα μας εξηγήσετε? Το έξυπνο τζάκι δεν διαφέρει από ένα παραδοσιακό τζάκι. Έτσι είναι ένα κανονικό τζάκι όπως το ξέραμε. Μόνο που η διαφορά είναι ότι με ένα τέτοιο τζάκι μπορεί να ζεστάνουμε όλο το σπίτι. Και αυτό μας υπόσχεται στην ουσία 50% λιγότερα ξύλα και φτάνουμε ως και 80% εξοικονόμηση στο κομμάτι της ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι ζεστάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τα ενεργειακά τζάκια ζεστάνε πάρα πολύ. Μπορεί να συνδεθούν με καλοριφέρ και να ζεστάνουν όλο το σπίτι μας. Υπάρχουν τζάκια αερόθερμα, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Απλώς το έξυπνο σύστημα αυτό θέρμανση στην ουσία τι μας υπόσχεται? Ότι βάζεις τα ξύλα και από εκεί και πέρα το τζάκι τα κάνει όλα μόνο του. Δηλαδή υπάρχει ένα ειδικό. Καλά, και στα άλλα τζάκια έτσι γίνεται, αδερφέ. Όχι, βάζει το ξύλο το κάνει μόνο του. Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Με τη βοήθεια του Κώστα του Χατζηναστασίου να σας δείξουμε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα χειριστήριο που θέλει να μας δείξει ο κ. Σκάκος. Λοιπόν, έχουμε στην ουσία, γι' αυτό λέμε έξυπνο τζάκι, στην ουσία έχουμε ένα τηλεχειριστήριο το οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε στο χώρο και από εκεί και πέρα το τζάκι ρυθμίζει. Ρυθμίζει τον αέρα της καύσης. Μάλιστα. Ρυθμίζει τα πάντα και δίνει την ιδανική καύση. Ωραία. Και χοντρικά πόσο κοστίζει μια εγκατάσταση? Για να έχουμε, αν έχουμε παλιό τζάκι, αν το κάνουμε ενεργειακό, να πολύ το βάλουμε. Πολύ εύκολα. Γίνεται μια πολύ εύκολα μετατροπή και τα κόστη δεν ξεπερνάνε από 1500 ευρώ με όλα. Τοποθετήσουμε όλα. Είναι μια φτηνή λύση. Και αντίο πετρέλαιο, αντίο αέριο. Αντίο πετρέλαιο. Μιλάμε 150 ευρώ το τόνο στο ξύλο. Σε σχέση με 1100 το πετρέλαιο. Μερεμέτη. Τίποτα. Μέσα σε μία μέρα, σε 24 ώρες, σας έχουμε ενεργειακό τζάκι αναβαθμισμένο στο σπίτι σας. Κάτσε ρε παιδί μου, χωρίς μερεμέτη θα μου ζεστέσει και την κρεβατοκάμερα? Χωρίς μερεμέτη μπαίνει πολύ εύκολα στο ήδη. Αυτοί που έχουν ήδη υπάρχουν τζάκι, μπαίνει μέσα εσωτερικά ένθετη μία τέτοια λύση, χωρίς πολλά μερεμέτια και μπορούμε να ζεστάνουμε όλο μας στο σπίτι. Σαφώς. Συνδέονται με τα σώματα δηλαδή. Αυτό είναι το τζάκι καλοριφέρ, το οποίο ναι, συνδέεται με τα σώματα του σπιτιού μας. Δηλαδή φεύγουν δύο στήλες, δύο σωληνίτσες ας πούμε, οι οποίες πάνε και συνδέονται στο ήδη υπάρχον δίκτυο και ζεσταίνουμε με το τζάκι το όλο μας το σπίτι. Εντάξει, η απόδοση των καλοριφέρ δεν είναι και τόσο αυτό. Το αερόθερμα είναι απόδοση, καλύτερο. Φτάνουμε μέχρι και 80% απόδοση. 80% αν πιάσουμε τα σώματα. Εδώ έχουμε ένα τζάκι καλοριφέρ, τώρα σας δείχνει, δεν ξέρω αν βλέπετε. Yeah. Δίπλα έχει τα σώματα, αν μπορείτε να δείξετε. Εδώ βλέπετε έχουμε συστάδα σωμάτων, τα οποία άμα τα πιάσουμε έχουν 80 βαθμούς θερμοκρασία, δεν μπορεί να κουμπίσει το χέρι σου. Μάλιστα.